Τρίτη Κυριακή των Αγίων Νηστειών σήμερα, αδελφοί, και βρισκόμεθα ήδη στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η Αγία μας Εκκλησία, σαν μητέρα φιλόστοργη, που σκέφτεται τα παιδιά της και φροντίζει για την σωτηρία τους, στον κάμα των αυτών και τον αγώνα της νηστείας, ευρισκόμεν ήδη στο μέσον της, του πελάγους αυτού της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μας προβάλλει μπροστά μας τον τίμιον και ζωοποιών σταυρών του Χριστού μας, εις προσκύνησιν αυτού, για να λάβουμε από αυτόν δύναμη και χάρη και ευλογία και ενίσχυση εις τη συνέχιση του προκειμένου ημίν αγώνα, των Αγίων Νηστειών και του Σταυρού που κάθε άνθρωπος βαστάζει στη ζωή του καθημερινά. Προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας και παίρνουμε από αυτόν δύναμη, διότι ο Σταυρός του Κυρίου είναι αγιασμένος από τον Εσταυρωμένο Χριστόν και είναι ο τρόπιον κατά των δαιμόνων, είναι τρόπιον κατά των παθών και της αμαρτίας, είναι όπλον ειρήνης, έναν όπλο πνευματικό, το οποίο δεν φέρει πόλεμον και καταστροφήν όπως τα όπλα του συγχρόνου ανθρώπου, αλλά είναι όπλον ειρήνης αίτητων τρόπιων. Είναι έναν όπλο το οποίο φέρει ειρήνη στον άνθρωπο, στην καρδιά του ανθρώπου, στην ύπαρξη του ανθρώπου και σε όλον τον κόσμο. Έτσι λοιπόν σήμερα προσκυνούνται στον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας, παίρνουμε από αυτόν την δύναμη και την χάρη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και να νικήσουμε τους αοράτους και ορατούς εχθρούς της υπάρξεώς μας, της ψυχής μας και της σωτηρίας μας. Βλέπουμε πάνω στον Σταυρό του Χριστού μας τον Εσταυρωμένον Κύριο και από αυτόν λαμβάνουμε δύναμη και ευλογία, αλλά και μειούμεθα στο μέγα μυστήριο του Σταυρού. Όπως είπε ο Κύριος σήμερα στο Άγιον Ευαγγέλιο, «Ως της θέλει ο πίσω με ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο με». Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, λέει ο Χριστός. Δηλαδή, όποιος θέλει, μπορεί. Φτάνει να θέλει. Όχι γιατί έχει την δύναμη ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά γιατί λαμβάνει δύναμη από τον Θεό. Δώσ' στο Θεό την πρόθεσή σου και λαμβάνεις παρά αυτού την δύναμη. Δώσε στον Θεό την ελευθερία σου, την πρόθεσή σου, την θέλησή σου. Και ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη να Τον ακολουθήσεις, να γίνεις πραγματικά δικόν Του παιδί, να γίνεις στέγνον της Βασιλείας Του και κληρονόμος των αιωνίων αγαθών. Εάν λοιπόν θέλεις και παρακαλείς τον Θεό να σε βοηθήσει, ο Θεός θα σου δώσει την χάρη Του και τη δύναμή Του να Τον ακολουθήσεις εν ταπεινώση και μετανία. Και δεν είναι τίποτε άλλο η πνευματική ζωή παρά το ακολουθήνω πίσω του Χριστού, να γίνουμε πραγματικά μαθητές Του, να Του μοιάσουμε όπως είναι Αυτός, να γίνουμε και εμείς, αφού είμαστε πλασμένοι κατ' εικόναν Του και καλούμαστε να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, καθώς Αυτός εστίν, όπως λέγει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο άνθρωπος καλείται να γίνει όμοιος με τον Χριστόν, κατά χάρη, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα στα Άγια Μυστήρια, με την δύναμη και την χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και με την ευλογία του Σταυρωμένου Χριστού μας, ο οποίος ανέστησε τον κόσμο με τον Σταυρό και την Αγία του Ανάσταση. Έχοντες λοιπόν τέτοιον τρόπιον μέγα, τέτοιον όπλων δυνατών, ας ακολουθήσουμε τον Εσταυρωμένο Χριστόν, παρακαλούντες να μας σκεπάσει και να μας ενδυναμώσει, να μας δώσει το φρόνημα του Σταυρού, ώστε να καταλάβουμε το μεγάλο θησαυρό της Εκκλησίας μας, να γίνουμε τέκνα της Βασιλείας Του και να καταλάβουμε αυτό που είπε σήμερα το Ευαγγέλιο. Τι ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Δηλαδή, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, εάν κερδίσει όλον τον κόσμο και χάσει την ψυχή του αιώνια.
τίποτα απολύτως. Είναι αξιολύπητος και αξιοθρήνητος. Αυτή λοιπόν την εμπειρία του Τιμίου Σταυρού έχοντες εις την ζωή μας, ας ακολουθήσουμε τον εσταυρωμένο Χριστόν, έχοντες υπόψη μας ότι η αιώνια Βασιλεία του Θεού νικά τον κόσμο, νικά την αμαρτία, νικά τα φθυρώμενα του κόσμου τούτου και είναι υπεράνω πάσης αξίας κοσμικής και πάσης παιδεύσεως που γίνεται στον κόσμο αυτό και είναι εφθαρτών και μάταιων. Αυτή λοιπόν την εμπειρία σήμερα η Εκκλησία μας προβάλλει μπροστά μας και όσοι πιστοί ας προσκυνήσουμε το Σταυρό του Κυρίου και ας δοξάσουμε την Αγία Ανάστασή Του. Αμήν.